Ωραία. Λοιπόν, το ΚΚΕ κάνει οικοδομικές επιχειρήσεις. Πήγε στον Πειραιά στην πλατεία Δημοτικού Θεάτρου και αγόρασε δικό του κτίριο. Πεντάωρο. Για πες με εκεί, γιατί δεν πήγε ένα κεντρών εκεί. Εντάξει, ότι λειτουργεί. Στο Ρέντι έπεσα εγώ σε ένα εργοστάσιο, σε εργοστάσιο αρκετά μεγάλο, στο οποίο δουλεύανε Πακιστανοί και φτιάναν τα πανού του ΚΚΕ. Σε εργοστάσιο δικό του. Αγόρασαν χώρο. Δικό τους χώρο και παράγουν την ημέρα πανό. Και λένε, μπορούμε να κάνουμε και συνένωση κεντρών πανό, αν συνεννοηθείτε με τον Περισσό. Μου απάντησε ο προϊστάμενος. Θα πάω εγώ στην Παπαρίγα, κάνουν και σε άλλα κόμματα. Ναι. Πανό. Τα ακούτε αυτά? Κοιτάξτε, με στοιχεία το... αυτά. Θέλετε αν να σας δεν πάω. Αν εργαστεί με αυτόν τον τρόπο επαγγελματικά, σας το έχω ξαναπεί. Τι επαγγελματικά? Θα βουλιάξει οικονομικά. Θα βουλιάξει. Μα συγγνώμη, Πακιστανοί να δουλεύουν στα εργοστάσια του ΚΚΕ. Ξένοι εργάτες. Εσείς το ξέρατε ότι, ότι έχει το ΚΚΕ εργοστάσιο στο Ρέντι που παράγει τα πανό? Αμφιβάλλω να το ξέρει άλλος. Έπεσα, εγώ ακούστε, έπεσα πάνω και είδα μέσα ότι κάνανε 15 μαύρη πανό. Και μπαίνω μέσα και λέω φτηνή θα είναι, μια και είναι μαύρη. Για να μου κάνουν μερικά πανό. Μου λέει όχι, εδώ λέει μόνο για το ΚΚΕ. Λέει είναι το ΚΚΕ, εγώ είμαι υπάλληλος. Λέω προστά μου. Ένας Έλληνας υπήρχε και καμία 18-19 μαύρη.